Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ο πρώτος δύσκολος γύρος των διαπραγματεύσεων Ελλάδος θεσμών Ευρωζώνης ολοκληρώθηκε με την ελληνική κυβέρνηση να αποδέχεται επώδυνα μέτρα για την περίοδο έως και το 2020. Ωστόσο, ακολουθεί ένας πιο περίπλοκος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ελλάδος, Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Γερμανίας για το ύψος ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους μεσοπρόθεσμα. Με την κυβέρνηση να έχει θέσει τη συμφωνία για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος ως προϋπόθεση για την ψήφιση των συμφωνηθέντων μέτρων. Το γεγονός ότι η συζήτηση αυτή επιπτύχει χρονικά με την προεκλογική περίοδο στη Γερμανία καθιστά τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Να ενισχύσουμε ποιοτικά και αναπτυξιακά την άγνωστη, πανέμορφη ωστόσο τουριστικά Ελλάδα με την χαμηλή τουριστική περίοδο και τις χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προσπαθούν να επιβιώσουν στον αδυσόπιτο ανταγωνισμό και στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες επιχειρηματικότητας της χώρας μας, υποστηρίζει σε συνέντευξή του στο insider.gr ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Ανδρέας Ανδρεάδης. Δυστυχώς η χώρα μας, τονίζει, επιβάλλει εξαιρετικά μη ανταγωνιστικούς συντελεστές ΦΠΑ σε σχέση με άλλους προορισμούς, ένας από τους λόγους που ο τουριστικός κόσμος πλέον ζητά επίμονα τη μείωση της υπερφορολογίας. Θέσεις 37 εκατομμυρίων ευρώ σε ελληνικές μετοχές ρευστοποίησαν οι ξένοι επενδυτές τον Μάρτιο σε αντίθεση με τους εγχώριους επενδυτές που αύξησαν τις τοποθετήσεις τους στο χρηματιστήριο Αθηνών κατά το ίδιο ακριβώς ποσό. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ελληνικά χρηματιστήρια ΑΕ για τις συναλλαγές Μαρτίου, ουσιαστικά μετάβλητο παρέμεινε το ποσοστό των ελληνικών μετοχών που βρίσκονται σε ξένους επενδυτές, το οποίο ανέρχεται σε 59% της συνολικής αξίας του χρηματιστηρίου. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνει σε 682,98 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,28%. Ανωδικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.